Φίλες και φίλοι, χαίρετε! Αριστοτρίτη, 6 Οκτωβρίου 2020. Καλημέρα, κουμέρα. Καλημέρα. Τι κάνεις? Καλά είμαι, εσύ? Είμαι καλά, είμαι εδώ. Και δεν με απασχολεί το ζήτημα για το οποίο θα μιλήσουμε. Ωραία. Χαίρομαι. Αλλά απασχολεί πολύ κόσμο. Γελάω που δεν με απασχολεί. Φυσικά, εμένα τα παιδιά μου είναι σε άλλη ηλικία τώρα. Ίσως με απασχολούσε παλιότερα. Σίγουρα θα με απασχολούσε. Λοιπόν, γράφει μια φίλη. Κυρία Θέκλα, είμαι μια μητέρα που ο γιος της είναι πρωτοετής και μόλις έφυγε για πρώτη φορά από το σπίτι και βρίσκεται στην πόλη που πέρασε φοιτητής. Μπορείτε να βοηθήσετε εμάς τις μαμάδες που για πρώτη φορά αποχωριζόμαστε τα παιδιά μας λόγω σπουδών? Από τη μια πλευρά θέλουμε να φύγουν, να ανεξαρτητοποιηθούν, να ανοίξουν τα φτερά τους και να ορθοποδήσουν. Από την άλλη, το σπίτι είναι άδειο και είναι πολύ δύσκολο να συνηθίσουμε στην καινούργια αλλαγή και στο γεγονός ότι τα παιδιά μας είναι μακριά και δεν ζούμε στο ίδιο σπίτι. Και τη ρώτησα την κυρία αν είναι μονογονιός και μου λέει όχι, είναι το πρώτο από τα δύο παιδιά μας που φεύγει για σπουδές. Ίσως θα ήταν χρήσιμο ένα βίντεο με τις συμβουλές, με συμβουλές που θα μας βοηθούσε να προσαρμοστούμε πιο εύκολα στην καινούργια κατάσταση. Και νομίζω ότι εσύ είσαι καταλληλότερη από εμένα να μιλήσεις γι' αυτό. Νομίζω λέγεται λαϊκιστή σύνδρομο της άδειας φωλιάς. Ναι, έτσι ακριβώς λέγεται. Χωρίς να είναι ένας επιστημονικός όρος τεκμηριωμένος, ωστόσο λέγεται έτσι θέλοντας να δείξει ότι ένα ζευγάρι που για πάρα πολλά χρόνια επένδυε πάρα πολύ χρόνο και ενέργεια στο μεγάλωμα των παιδιών και σε όλες τις δυσκολίες που επιφέρει αυτό το μεγάλωμα, ξαφνικά τα παιδιά ενηλικιώνονται, πηγαίνουν για σπουδές, φεύγουν από το σπίτι και μένουν οι δυο τους. Και όλη αυτή η, τέλος πάντων, η ενέργεια, ο χρόνος που έφευγε χωρίς καν να το καταλαβαίνουν μέσα από τα χέρια τους για να πηγαίνει στο μεγάλωμα των παιδιών, τελικά είναι ελεύθερος αυτή τη στιγμή και αυτό τους κάνει να αισθάνονται μαζί με τα συναισθήματα του ότι τα παιδιά μεγάλωσαν και έφυγαν από τη δική τους, αν θέλεις, απόλυτη προστασία. Πλέον άνοιξαν τα φτερά τους και ακολούθησαν τον όποιο δρόμο μπορεί να ακολούθησαν το κάθε παιδί. Αισθάνονται, ας πούμε, ότι άδειασαν η φωλιά τους, ότι δεν υπάρχει πλέον αυτή η έννοια της οικογένειας των πολλαπλών μελών που γεμίζει το τραπέζι τις καθημερινές, τις Κυριακές και που κάνει μια μητέρα παραδοσιακή να θέλει να δώσει και να φροντίσει και να κάνει όλα αυτά τα δέσματα για τα παιδιά της ή να νιώσει να μιλήσει με τα παιδιά της ή να περάσει χρόνο με τα παιδιά της και τον πατέρα και τη μητέρα μαζί. Εμένα γιατί μου φαίνονται ξένα όλα αυτά? Ποια έννοια? Με την έννοια ότι ακούγοντας σε να περιγράφεις όλα αυτά που κάνει μία μητέρα και ένας πατέρας ίσως, γιατί υπάρχουν και οι πατεράδες οι οποίοι είναι επίσης αναμειγμένοι στις ζωές των παιδιών. Φυσικά. Οι οποίοι επίσης δίνουν χρόνο, ενέργεια, προσοχή στα παιδιά τους και γεμίζουν τις ώρες τους με τα παιδιά τους. Μου φαίνεται λίγο ξένο με την έννοια του ότι όλο αυτό που περιγράφες το άκουγα σαν κάτι πολύ ταλαιπωρητικό, σαν κάτι πολύ κουραστικό, όχι σαν κάτι ευχάριστο. Ναι. Δηλαδή, η επικρατούσα νοοτροπία, το κοινωνικό στερεότυπο, λέει ότι είναι πολύ σπουδαίο πράγμα η μητρότητα και η γονεϊκότητα γενικότερα και ότι είναι πολύ μεγάλη υπόθεση να έχεις παιδιά να φροντίζεις. Απ' ναι. την άλλη όμως, επειδή το έχω βιώσει αυτό το πράγμα, να φροντίζω παιδιά, δεν πάει να είναι κάτι πάρα πολύ κουραστικό και ταλαιπωρητικό? Δηλαδή, γιατί να βιώνουμε στενοχώρια όταν φεύγουν τα παιδιά και όχι χαρά? Κοίταξε να δεις, είναι ανάμειχτα τα συναισθήματα νομίζω και δεν είναι για τον κάθε άνθρωπο διαφορετικά. Εγώ θεωρώ ότι αυτό ενδεχομένως να το βιώνουν οικογένειες και στενού κοινωνικού δικτύου που ακριβώς επειδή δεν έχουν ευρύ κοινωνικό δικτύο. Ενδιαφέρον αυτό που μου είπες, δεν το έχω ξανακούσει. Οικογένειες στενού κοινωνικού δικτύου. Ναι. Δένονται πολύ τα μέλη της οικογένειας για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τις όποιες δυσκολίες, αλλά και για να καλύπτει ο ένας τον άλλον.
απόλυτα, ακριβώς γιατί δεν υπάρχει το ίδιο. Δεν υπάρχει όμως ο κίνδυνος της οικογένειας στενού κοινωνικού δικτύου να παρατηρηθεί και συναισθηματική αιμομιξία. Ναι, πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί στο να μην γονεοποιήσουν τα παιδιά ή στο να μην απαγκιστρωθούν ή εξαρτηθούν από την παρέα των παιδιών. Να αγκιστρωθούν από την παρέα των παιδιών ως αν να είναι, ρε παιδί μου, οι φίλοι τους, ως αν να είναι τα παιδιά τους ως άλλοι ενήλικες. Λοιπόν, είναι πολύ, πολύ έτσι ευρύς ο κίνδυνος αυτός, πολύ έντονος. Αλλά αν μια οικογένεια, είτε επειδή έχει πάει στο εξωτερικό και δεν έχει ακόμη γνωριστεί με διάφορους άλλους, είτε γιατί υπάρχουν θέματα το μεταξύ τους οικογενειών, είτε γιατί δεν μπορούν να ταιριάξουν εύκολα με άλλους, είτε γιατί δεν έχουν χρόνο και δεν επέλεξαν να επενδύσουν χρόνο στο να μιλούν με άλλους ανθρώπους, στο να κοινωνικοποιούνται, ή η ζωή ίδια δεν τους το επέτρεψε γιατί έχουν πάρα πολύ αυξημένες υποχρεώσεις, τότε ξαφνικά εκεί που είναι η παρέα τους, και ξαφνικά εκεί που το σχόλιο τους ή η ενασχόληση. Η έντονη ενασχόληση. Η κυπριακή διάλεκτο σημαίνει αυτό με το οποίο ασχολούμαι και ξεχνιέμαι. Ναι. Ξεχνάμε τα προβλήματα και δεν ασχολούμαι ένα συγκεκριμένο πράγμα. Ακριβώς. Ξαφνικά φεύγουν από το σπίτι και μένουν μόνοι τους. Και επίσης έρχεται μετά και το κομμάτι της σχέσης του ζευγαριού. Ακριβώς. Αν είδες η ερώτηση που έκανα στη φίλη κατευθείαν είναι «Είσαι μονογονιός?». Γιατί ο τρόπος με τον οποίο έγραφε μιλούσε για τα συναισθήματα της ιδίας που έφυγε ο γιος της από το σπίτι. Δεν μιλούσε καθόλου για το ζευγάρι. Και αν είδες μετά μου είπε «Όχι, δεν είμαι μονογονιός», αλλά προχώρησε να πει ότι έχουμε άλλο ένα παιδί και τώρα. Δηλαδή, μήπως είναι και μια ευκαιρία όταν φύγουν τα παιδιά για σπουδές, όταν αδειάσει η φωλιά, ο πατέρας και η μητέρα, το ζευγάρι που είναι μέσα στο γάμο, να έρθουν πιο κοντά. Είναι μια θαυμάσια ευκαιρία για να... Ξανά ο ένας τον άλλο ερωτικά και συναισθηματικά. Είναι μια θαυμάσια ευκαιρία. Και εδώ φαίνονται και τα θέματα που μπορεί να έχουν μεταξύ τους. Αν δηλαδή το ζευγάρι δεν έχει μια καλή συνεχτική σχέση, ποιοτικά δεμένη, σίγουρα οι ανησυχίες τους μετά που φεύγουν τα παιδιά θα είναι πολύ περισσότερες, και γιατί θα βιώσουν την έντονη αυτή μοναξιά που ήδη υπήρχε, αλλά δεν της έδιναν τόση σημασία, ακριβώς γιατί υπήρχε η έντονη ενασχόληση με τα παιδιά. Αλλά να πούμε ότι ο στενός συνεκτικός δεσμός με τα παιδιά μας και πολλές φορές το γεγονός μπορεί να έχει και μια άλλη διάσταση. Το θέμα είναι πολύ, πολύ διάστατο, νομίζω. Αν εμείς δεν έχουμε πολύ χρόνο για τα παιδιά μας λόγω αυξημένων υποχρεώσεων και τα βλέπουμε λίγο, αλλά ωστόσο ποιοτικά, αλλά τα βλέπουμε λίγο. Επειδή είναι μόνο 18 χρόνια, μπορεί να φαίνονται πολλά, αλλά είναι λίγα 18 χρόνια. Φεύγουν μέσα από τα χέρια σου. Πάρα πολλά! Όχι, δεν είναι πάρα πολλά. Δεν είναι πάρα πολλά! Δεν είναι πάρα πολλά. Και εδώ βλέπετε ποια έκανε η αμάνα από γεννησιμιού της και ποια έκανε από τις δύο. Ποια έχει έντονο αναπτυγμένο το μυστρικό αίσθηκτο και ποια όχι. Κόρη, εγώ μετρούσα τις μέρες, τις ώρες και έλεγα πότε θα ενηλικιωθούν. Κοίταξε να δεις, εγώ άρχισα από τη στιγμή που τα παιδιά αρχίζουν να μεγαλώνουν για να καταλαβαίνουν και να μπορείς να περνάς όμορφο χρόνο μαζί τους και να μην θέλουν την αποκλειστική σου φροντίδα. Αν βάλουμε ότι αυτό είναι στα 5 έτη, είναι 13 χρόνια. Εγώ τα λέω είναι 13 καλοκαίρια. Γιατί τα καλοκαίρια είναι οι ευκαιρίες που έχουμε να περάσουμε ίσως περισσότερο χρόνο. Μια πολύ εργαζόμενη μαμά πολλές ώρες. Εσύ εργάζεσαι πάρα πολλές ώρες και εργαζόσουνα και στις εγκυμοσύνες και με τα μωρά βρέφη και όλα. Πάντα ήσουν πολύ εργαζόμενη, όχι απλώς εργαζόμενη. Ναι. Οπότε σκέφτομαι ότι αν μπορώ εγώ να ταυτιστώ με αυτήν την ακροάτρια μας, πώς λένε αυτούς που παρακολουθούν τα vlogs. Συνδρομητές του κανάλι θα τους έλεγα εγώ ή τηλεθεατές, γιατί βλέπουν από μακριά.
Σωστό. Τηλεθεατές. Και ακροατές ταυτόχρονα. Εντάξει, τηλεθεατές περισσότερο έχει και εικόνα το βίντεο. Ναι. Δηλαδή να πρέπει να σε συνάμε που τα πατώματα εσένα που να πάει ο Λάζαρος. Κοίταξε να δεις, όχι, έχω ήδη ξεκινήσει. Τα πατώματα εσένα σε μαζεύουμε από τα πατώματα, γιατί έχουμε και αυτά τα προβλήματα στο μέλλον. Έχω ήδη ξεκινήσει τη διεργασία, γιατί τη συνειδητοποίησα φέτος. Ο γιος μου πάει πρώτη ηλικίου και λέω, όχ, έχω 3 χρόνια για να πάει στρατό. Άρα 3 καλοκαίρια. Και λέω, επειδή περνάμε πάρα πολύ χρόνο με τα παιδιά και η παρέα τους είναι πολύ, κάνουμε πολύ παρέα μεταξύ μας, έτσι συνηθίσαμε, πολύ να είναι πολύ κουραστικό. Μια οικογένεια, όπως το είπες προηγουμένως, στενού κοινωνικού δικτύου. Κοινωνικού δικτύου. Στενού κοινωνικού δικτύου. Βάζεται και μέσα στο δίκτυο σας όμως άμα έρθω. Δεν έχω παράπονο. Με συμπεριλαμβάνεται στο στενό κοινωνικό σας δίκτυο. Εννοείται. Κατ' επιλογήν στενού κοινωνικού δικτύου, για να μην παρεξηγηθώ. Εγώ το έχω ξαναπεί, θα το πω και τώρα, θα ήθελα να ήσασταν γονείς μου, Μιχάλης, και εσύ. Θα γούστα, τρελά. Λοιπόν, οι κάνουν τόσες δραστηριότητες με τα παιδιά τους, παίζουν τόσα επιτραπέζια παιχνίδια, κάνουν hiking μέσα στη φύση. Κάνετε πολύ όμορφα πράγματα με τα παιδιά. Δηλαδή, είστε αξιόλογοι και αξιέπαινοι και πρέπει να το πω αυτό το πράγμα. Ενώ εγώ δεν ήμουν τόσο καλή μαμά. Εγώ διαφωνώ σε αυτό. Έχεις άλλες συνθήκες εσύ, άλλες συνθήκες εμείς. Εμείς μεγαλώσαμε με τα παιδιά μας, γιατί όταν γίναμε γονείς ήμασταν πάρα πολύ μικροί. Γιατί εγώ ήμουν μεγάλη. Και ήμασταν και μόνοι, ήμασταν στο εξωτερικό, οπότε ήταν πολύ πιο δύσκολα, γιατί δεν είχαμε κανέναν να μας στηρίξει. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι εγώ είχα ως υποστηρικτικό δίκτυο τον πατέρα μου και τη μητέρα μου, ειδικά τον πατέρα μου, ο οποίος ήταν και εξακολουθεί να είναι με πολύ σημαντικό πρόσωπο στη ζωή των παιδιών. Άρα δεν ήμουν μόνη ακριβώς. Υπήρχε και από άλλη οικογένεια και ο αδερφός μου επίσης είναι αρκετά υποστηρικτικός, άρα δεν ήμουν εντελώς μόνη. Πες μου τώρα, τι σκεφτόσουν εσύ για τον Λάζαρο σου που άρρωσε 3 χρόνια. Σκεφτόμουν ότι, ρε παιδί μου, είναι 3 χρόνια, είναι 3 καλοκαίρια και πρέπει να τα δομήσω έτσι ώστε να χαρεί και αυτός την παιδικότητά του και την ελευθερία του, γιατί μετά θα αρχίσουν άλλες υποχρεώσεις για εκείνον, αλλά και να το χαρούμε κι εμείς, γιατί μεγαλώνει, οι απόψεις του αλλάζουν και μας συγκινεί αυτό που βλέπουμε να μεγαλώνει το παιδί μας τόσο γρήγορα. Δηλαδή, μήνα με το μήνα σχεδόν. Δηλαδή, είναι απίστευτη η αλλαγή. Το βλέπω, είναι πιο ψηλός, είναι πιο χοντρή φωνή του, είναι πιο αρνητός. Ναι, γίνεται διαφορετικός και είναι πολλά συγκινητικό, γιατί είμαστε γονείς που περνούσαμε πάρα πολλές ώρες μαζί με τα παιδιά μας. Και το συνειδητοποίησα και λέω, πρέπει να προγραμματίσω τα καλοκαίρια που έμειναν για να έχουμε χρόνο να τα χαρούμε, τούτο. Τούτον είπα και άρχισα να νιώθω το αίσθημα του, επειδή είναι πολλά στενά η σχέση του και με την αδερφή του, διότι αν λείπει ο Λάζαρος από το σπίτι, όλοι τον ψάχνουμε. Είναι ο φασαρτζής, αλλά ταυτόχρονα και ο, τέλος πάντων, αυτός που κινεί τα νήματα στην οικογένεια. Ναι, είναι πολύ έντονη η απουσία του όταν λείπει. Και ανακάλυψα ότι θα είμαστε γονείς που θα είμαστε με το ένα μας παιδί. Έχετε και ένα σκύλο και 3 γάτους, άτε. Θα έρθω και εγώ να μαζί. Διαφορετική άσκηση της οικογένειας. Θα ξεπαιδιώσουμε ταυτόχρονα, γιατί έχουμε άλλα 5 χρόνια να μεγαλώσει και η Μαρία να γίνει 18. Μετά που θα φύγει ο Λάζαρος, εννοώ. Και είναι περίεργο και ξαφνικά που έχεις 2 να γίνει 1 και όλοι. Αλλάζει η στάση της οικογένειας. Επειδή έχουν πιάσει τα ζουμιά και έχεις δακρύσει και το σοβίντεο έχει σκοπό να δώσει ψυχολογική υποστήριξη και συμβουλές στη γυναίκα. Και συναισθηματική συνέστηση όμως. Και εγώ νιώθω εδώ πέρα ότι είμαι ένα πολύ απέσιο πρόσωπο, το οποίο χαιρόμουν όταν τα παιδιά μου έφυγαν από το σπίτι. Κοίταξε να δεις, είναι ανάμειχτα τα πράγματα. Είναι ανάλογα τι θα ζήσεις, είναι ανάλογα πώς τα βιώματα σου. Να σας πω κάτι, κοπέλες, εγώ που έχω μεγαλύτερα παιδιά από σας. Είναι εξίσου όμορφο και πολύ
ικανοποιητικό, μας ικανοποιεί συναισθηματικά όταν τα παιδιά μεγαλώσουν, όταν είναι φοιτητές ή όταν τελειώσουν τις σπουδές τους, να έρχονται στο σπίτι ως επισκέπτες ή να έρθουν να περάσουν μερικές μέρες και να βλέπεις μπροστά σου έναν νέο άνθρωπο, εντελώς ξεχωριστό, διαφορετικό από σένα, που έχεις βάλει και εσύ το πετραδάκι του στο πώς είναι, γιατί το γέννησες και το μεγάλωσες. Είναι πάρα πολύ περήφανο πράγμα. Ναι, αφού και εσύ ίδια για την Κυριακή και τον Λάζαρο που έχεις ζήσει από κοντά, δεν νιώθεις πολλές φορές να μου λες. Πολλά περήφανη που νιώθω. Ναι. Για... αφού τους, όταν τους βλέπω, συγκινούμε πάρα πολλά, γιατί βλέπω ότι αξιόλογοι ενήλικες έχουν γίνει. Και τους είχες ζήσει από... για τα δικά σου συγκινούμε, όχι μόνο για τα δικά σου. Ξέρω, κόρη, το ξέρω. Είναι ένα άσχημο πράγμα, ένα ωραίο πράγμα να βγάλεις ανθρώπους στην κοινωνία, να βοηθήσεις στο να βγουν άνθρωποι στην κοινωνία, οι οποίοι να είναι, όπως έγραψε και η φίλη, ανεξάρτητοι, να είναι δυναμικοί, να δράζουν τη ζωή και να χαίρονται. Πάρα και πολύ. Ίσως... πολύ μέσο συναίσθημα. Ίσως είναι και μια ευκαιρία για όσους... μένουν με την άδεια φωλιά ή με λάξου φωλιά που να κάνουν κι άλλα παιδιά, εννοείς. Όχι, όχι. Μεταθέτες να το ξαναπάτε στα 18 όχι, ενώ να... μετά από ένα σημείο και μετά, ανάλογα και με την ηλικία που είσαι, κουράζεσαι. Ναι. Είναι ανάλογα με στο όταν σύμφω. Όταν αλλάξουν φωλιά δεν εννοώ στη φωλιά, δηλαδή να επαναδιαμορφώσουν τη φωλιά τους και να εξακολουθεί να είναι φωλιά με διαφορετική σύστηση. Αυτό γίνεται. Είναι μια συναισθηματική διεργασία που περνά διαφορετικά στάδια και είπαμε ότι είναι πολυδιάστατη, γιατί ακριβώς για τον κάθε ένα ξεχωριστά και μίλησα για τις οικογένειες στενού κοινωνικού δικτύου, γιατί ακριβώς άμα επενδύσεις πολύ... είναι τόσα πολλά πράγματα που πρέπει να κάνεις που δεν μπορείς να επενδύσεις όλο σου το χρόνο ισόποσα σε όλα, ανάλογα αντίστοιχα και με τις επιλογές σου. Αν είσαι, ας πούμε, ένα ελεύθερος εργαζόμενος, άρα τρως πάρα πολύ χρόνο στην εργασία σου, δεν μπορείς να έχεις και χρόνο για τα παιδιά, και χρόνο για την εργασία, και χρόνο για τους φίλους, και χρόνο για όλα. Αν είσαι άνθρωπος που δουλεύεις λίγες ώρες σε δημόσια υπηρεσία και δουλεύεις λίγες ώρες ή στο επάγγελμα, σαν τέλος πάντων σχολνάς νωρίς το απόγευμα, άρα έχεις... υπάλληλος ίσως, ρε παιδί μου, να σχολνάς τις δύο... υπάλληλος, ναι, ακριβώς. Έχεις περισσότερο χρόνο, οπότε μπορείς να ρυθμίσεις να έχεις και κοινωνικό δίκτυο και φίλους και να έχεις και χρόνο με τα παιδιά και να έχεις και... okay, με το, να είσαι και άρα. Η οικογένεια στενού κοινωνικού δικτύου, φεύγει το παιδί για σπουδές, υπάρχουν τα στενάχωρα συναισθήματα της άδειας φωλιάς, άρα μία προτροπή είναι ανοίξτε το κοινωνικό σας δίκτυο, επενδύσετε... Ακριβώς. Αφού λοιπόν βλέπεις ότι το παιδί σου σιγά σιγά μεγαλώνει, αρχίζεις να σκέφτεσαι μια καινούργια διαρρύθμιση της φωλιάς σου, μια καινούργια επανοργάνωση της φωλιάς σου, εντάσσοντας μέσα άλλες δραστηριότητες, επανασχεδιάζοντας και κάνοντας τα όνειρα σου πραγματικότητα, ας πούμε, ταξίδια, πράγματα που ήθελες να κάνεις πάντα και δεν είχες χρόνο, ξεκούραση, αυτοφροντίδα, ποιοτικό χρόνο με το, ακόμα περισσότερο ποιοτικό χρόνο με το σύζυγο ή με τη σύζυγο. Εδώ θα έλεγα ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που βιώνουν το σύνδρομο της άδειας φωλιάς, οι οποίοι έχουν να αντιμετωπίσουν και το να δουν κατάματα ότι η σχέση τους δεν είναι καλή. Γιατί πολλές φορές μπορεί η υπερβολική ενασχόληση με τα παιδιά ή η αφοσίωση στα παιδιά να καλύπτει και τα κένα της σχέσης. Δεν λέω ότι ισχύει αυτό για την κυρία που το έγραψε, μιλάω γενικά. Και μπορεί φεύγοντας τα παιδιά από το σπίτι να κένα της σχέσης ή και το να το κάνεις. Υπάρχουν και οικογένειες που το κάνουν σκεμμένα και λένε εγώ θα μείνω με αυτόν, με αυτήν, γιατί έχω παιδιά και όταν θα φύγουν τα παιδιά μου θα δω. Και μετά μπαίνω σε ένα καινούριο τρυπάκι να παντρέψω πρώτα τα παιδιά μου, τώρα έκανα εγγόνια και δεν φεύγουν ποτέ. Τέλος πάντων, είναι άλλο θέμα αυτό. Ναι, άρα είναι πολύ διάστατο το ζήτημα. Είναι η συναισθηματικότητα, εγώ σε αυτήν την... για αυτούς που έχουν μια υγιής συναισθηματικότητα και δεν είναι αιμομιχτική και δεν είναι εξαρτητική και δεν είναι συνεξαρτητική, δηλαδή δεν είναι έντονο βίωμα, σχεδόν τραύμα, σαν απώλεια, γιατί αν αισθάνεται κανείς ότι αυτό είναι απώλεια, δηλαδή σαν να χάνεις κάποιον τόσο έντονο, τότε αυτό δεν είναι και τόσο φυσιολογικό. Πρέπει να πας στον ψυχολόγο. Και πρέπει να δει
για ποιο λόγο το αισθάνεται αυτό το πράγμα. Ας το πούμε, συνέχεια του σύνδρομου της αδιασφογίας είναι και το σύνδρομο της παρεμβατικότητας. Δηλαδή βλέπουμε γονείς που μπορεί να πηγαίνουν πολύ τακτικά στις χώρες που σπουδάζουν τα παιδιά τους και να μένουν πάρα πολλές μέρες και μήνες μαζί τους. Συνέχεια. Δύο μέρες που ήταν να πάει ο Λάζαρος με 1000 ζόρια πήγαμε, τραβολογούσε να με πάρει 2 μέρες και πήγα και μια νύχτα μου πήραν το πτυχίο του. Για την Κυριακή ακόμη δεν έχω πάει. Ναι. Ας πω, ο κόσμος νομίζει ότι είμαι στην Αγγλία. Καμία σχέση. Κυριακή στην Αγγλία, δεν είμαι στην Αγγλία. Ένα μήνα με το παιδί να του διαβάσει. Ναι. Εγώ το είχα βιώσει ως φοιτητρία αυτό με τις συγκατοίκους μου. Δεν συγκατοικούσα μόνο με την κοπέλα, αλλά συγκατοικούσα και με τη μάμα της κοπέλα. Get the life! Πολύ δύσκολο. Get the life. Λοιπόν, και υπάρχει και συνέχεια. Μετά παρεμβαίνουν στις σχέσεις των παιδιών τους. Μετά παρεμβαίνουν στους γάμους των παιδιών τους. Μετά παρεμβαίνουν στο μεγάλωμα των εγγονιών τους. Λοιπόν, οπότε επί της ουσίας η φωτιά δεν αδειάζει ποτέ ή φροντίζουν να φέρνουν άτομα στη φωτιά και να μην νιώσουν αυτή την μοναξιά. Αν ανήκετε σε αυτή την κατηγορία, πρέπει να πάτε να ψυχοψαχτείτε. Τώρα, που λες και εσύ. Ακριβώς. Αν περάσετε απλά αυτό το τσιμπηματάκι που ανέφερα εγώ πριν, που είναι σε τσι... Απλώς έτρεχαν τα ματάκια σας στις σκέψεις στο σπίτι και εμείς εδώ πέρα σας κοροϊδεύαμε, ναι. Ναι, ναι, αυτό. Κοιμιάζω, είναι Είναι συναισθηματική φόρτωση, γιατί βλέπεις ότι το παιδί σου μεγαλώνει, φεύγει και είναι ανάμεικτα τα συναισθήματα. Λοιπόν. Είναι και λύπη και χαρά. Λοιπόν, ανακεφαλαιώνοντας. Ανακεφαλαίωση. Είναι φυσιολογικό, φυσικό, αναμενόμενο να στενοχωριόμαστε όταν φεύγει το παιδί μας από το σπίτι. Εντάξει, δεν είναι κάτι αφύσικο. Πώς το αντιμετωπίζουμε? Προσπαθούμε να το αντιμετωπίσουμε εμείς ήδη προσωπικά, με τον εαυτό μας και με το ζευγάρι μας, εφόσον είμαστε μαζί με σύντροφο. Εντάξει, προσπαθούμε να δούμε πώς θα νιώσουμε καλύτερα και πώς θα βελτιώσουμε τις υπάρχουσες συνθήκες. Επενδύουμε στη σχέση μας με τον εαυτό μας, επενδύουμε στη σχέση μας με το τέρι μας και επενδύουμε σε υγιείς σχέσεις με άλλους ενήλικες. Δεν προχωρούμε στην παρεμβατικότητα. Και αν δεν το αντέχουμε πολύ, πάμε να ψυχοψαχτούμε. Ακριβώς. Καλές σπουδές εύχομαι στον ιό της κυρίας και στα παιδιά που σπουδάζουν. Και εγώ θέλω να στείλω τους αγωνιστικούς μου χαιρετισμούς σε όλες τις μανάδες, σε όλους τους πατεράδες που κάνουν πάρτι που τα παιδιά τους μεγάλωσαν. Και που αγαπάμε και εμείς τα παιδιά μας, αλλά όχι προσκολλημένα, νομίζω. Υπάρχει και άλλη πλευρά. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Φιλιά σε όλους. Γεια σας.